Η αλήθεια είναι ότι είναι δεκάδες τα παιδιά σε ολόκληρη την Κρήτη που έπιασαν το απόλυτο άριστα ή πλησίασαν το απόλυτο άριστα. Δύο τέτοια παιδιά θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Ένα παλικάρι από τα Χανιά και ένα κορίτσι από το Ηράκλειο, από τα Χανιά τον Γιώργο Γιαννούλη, είναι απόφυτος από το 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων και μάλιστα συγκέντρωσε 19.275 μόρια. Και την απόφυτη από το 2ο Γενικό Λύκειο του Ηρακλείου, την Έλλη Μεροπάκη, με 19.111 μόρια. Αν δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος έχει ως στόχο την νομική Αθηνών και η Έλλη έχει ως στόχο την ιατρική Αθηνών. Σωστά, παιδιά, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την σημαντική επιτυχία σας. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, με την Έλλη. Έλλη, θέλω να μου πεις καταρχήν ποιο είναι το συνέστημα που βιώνεις εδώ και αρκετή ώρα, γιατί ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει από πάνω σου και μάλιστα σε μια χρονιά που όλοι λέμε ότι ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για τους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων που έπρεπε να δώσετε εξετάσεις μέσα στην πανδημία. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ συγκινημένη. Εντάξει, νιώθω πολύ καλά γιατί ανταμείχθηκαν οι κόποι μου. Ειλικρινά, δεν το περίμενα να τα πάω τόσο καλά. Και σίγουρα είναι ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα αυτό. 19.111 μόρια, θα τολμήσω να πω ότι όχι απλά σου εξασφαλίζουν μία θέση στην ιατρική σχολή των Αθηνών, αλλά την εξασφαλίζουν και με μία εξαιρετική σειρά. Δηλαδή, στο Ηράκλειο θα μπορούσες να ήσουν και στις πρώτες. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει για την Αθήνα. Η ιατρική των Αθηνών είναι ο στόχος σου? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με ενδιαφέρει απλά να περάσω στη σχολή. Δεν έχω στόχο να περάσω με σειρά, αλλά πιστεύω ότι την πιάνω την Αθήνα. Ναι. Νομίζω ότι την έχεις στο τσεπάκι σου την Αθήνα. Πάμε τώρα και στον φίλο μας από τα Χανιά, τον Γιώργο τον Γιαννούλη. Γιώργο, εσύ 19.275 μόρια και θα τολμήσω να πω ότι η νομική Αθηνών είναι μπροστά σου. Την έχεις αγγίξει και ετοιμάζεσαι να φοιτήσεις σε αυτήν. Θέλω καταρχήν να μου πεις τι νιώθει ένας μαθητής όταν παίρνει ένα SMS και βλέπει 19.275 μόρια. Μία ανάσα από το απόλυτο άριστα. Εντάξει, σίγουρα ήταν πολλά τα χαρούμενα συναισθήματα και ενθουσιασμός και η δικαίωση για όλη την προσπάθεια, ας πούμε, αυτών των 11 μηνών που είμαστε από τον Ιούλιο πέρυσι όλα τα παιδιά, και γενικότερα μεγάλη χαρά και περηφάνεια, ας πούμε, για τον εαυτό μου και για την προσπάθεια που έκανα. Ο στόχος σου ήταν η νομική Αθηνών, σωστά? Ναι, από την αρχή. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο αν στην περίοδο της πανδημίας υπήρξαν στιγμές που είπες ότι γιατί πρέπει η δική μου γενιά να περνάει αυτή την δοκιμασία κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί όλοι που έχουμε περάσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις αντιλαμβανόμαστε πόσο ψυχοφθόρα διαδικασία είναι. Ναι, σίγουρα ήταν δύσκολες συνθήκες, με ένας παραπάνω βαθμός δυσκολίας ίσως και για τους περισσότερους μαθητές, πιστεύω, και για μένα. Παρά τα κάποια καλά, ας πούμε, που έδωσε, αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι δυστυχώς. Οπότε αναγκαστικά το αποδέχθηκε και προσπάθησα να προσαρμοστώ όσο γίνεται καλύτερα. Τι είναι αυτό που σε ανησυχούσε περισσότερο σε όλη αυτή την προσπάθεια της προετοιμασίας? Πίστευα, το μόνο που με ανησυχούσε είναι ότι ίσως μαγωνόμουν την ώρα των εξετάσεων και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω, ενώ ήξερα αυτά που θα έπρεπε να γράψω. Αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο, οπότε κατάφερα και ήμουν πολύ ευχαριστημένος από την αρχή και πιστεύω ότι διαχειρίστηκα καλά και τον άγχος και τον εαυτό μου και τα πάντα. Έλλη, θέλω να μου πεις εσύ αν υπήρξε κάτι το οποίο σε στρέσαρε, σε ανησύχησε, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και στη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων έπρεπε να πάτε υγιείς, έπρεπε να μην υπάρξει πρόβλημα με τον κορονοϊό. Ναι, αυτό σίγουρα υπήρχε ένας φόβος, ιδιαίτερα λίγο πριν τις εξετάσεις, γιατί πηγαίναμε και σχολείο και έπρεπε να τηρήσουμε τα μέτρα, να τα τηρήσουμε σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα η πανδημία δεν μπορώ να πω ότι μας βοήθησε, γιατί εντάξει, ήταν ψυχοφθόρο πάρα πολύ, δεν βλέπαμε τους καθηγητές μας, τους συμμαθητές μας, ήμασταν μόνοι στο σπίτι περισσότερο μπροστά από έναν υπολογιστή, οπότε αυτό ήταν σίγουρα πολύ κουραστικό και
Ναι, ενώ οι Πανελλήνες είναι ήδη πάρα πολύ πιεστικές, αυτό σίγουρα εντείνει λίγο την αγωνία και την πίεση και το άγχος, αυτό που συνέβη φέτος. Επειδή ουσιαστικά τώρα είσαι μία υποψήφια γιατρός, σε λίγους μήνες θα ξεκινήσεις τις σπουδές σου στην ιατρική σχολή. Μπορεί να σε επηρέασε όλο αυτό το οποίο συνέβαινε το τελευταίο διάστημα, ότι αντί να φοβάμαι μία ασθένεια, θα μπορούσα να είμαι απέναντί της και να μπορώ να την αντιμετωπίσω ως γιατρός. Ήταν ένα κίνητρο αυτό? Φυσικά. Εγώ ήθελα και από μικρή να γίνω γιατρός και συνειδητοποίησα με όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, ότι η επιστήμη είναι αυτή που δίνει τελικά τη λύση. Και θέλω πάρα πολύ να αγωνιστώ κι εγώ ως γιατρός, ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα, γενικά να καλυτερεύουμε την ποιότητα της ζωής μας. Και είναι πολύ σημαντικό η ευθύνη, η ατομική ευθύνη και ο προσωπικός, ας πούμε, αγώνας μας. Οπότε, μάλιστα, σίγουρα έδωσε ένα κίνητρο η πανδημία αυτή για να διαβάσω, ώστε να μπω στην ιατρική. Γιώργο, εσύ είχες ερεθίσματα όσον αφορά την νομική ή απλά ήταν κάτι που το ήθελες από πολύ μικρός? Γιατί αντιλαμβανόμαστε, όταν είμαστε σε οικογένειες που μπορεί να έχουμε γονείς, είτε δικηγόρους, είτε γιατρούς, είτε οποιοδήποτε επάγγελμα, παίρνουμε κάποια ερεθίσματα και επηρεαζόμαστε, είτε θετικά είτε αρνητικά. Όχι, δεν έτυχε να έχουμε κάποιο δικηγόρο στην οικογένεια. Απλώς είναι κάτι που μου προέκυψε με τα τελευταία χρόνια. Μου βάνηκε ένα ενδιαφέρον κλάδο με τον οποίο θα μπορούσα να ασχοληθώ, για όλες τις προοπτικές που δίνει και εκτός από τη δικηγορία, την κλασική, ας πούμε, και όλες τις άλλες επιλογές που μπορείς να έχεις μετά. Και αποφάσισα να το ακολουθήσω, αφού θεωρούσα ότι θα ήταν κάτι που θα με βοηθούσε να έχω μια αποκατάσταση και να κάνω καλύτερη τη ζωή μου. Τι ονειρεύεσαι από εδώ και πέρα, τι είναι αυτό που θέτεις ως επόμενο στόχο σου, πέρα από το να ολοκληρώσεις τις σπουδές σου? Ξέρω εγώ, να είμαι γενικά χαρούμενος στη ζωή μου, με τους ανθρώπους που θέλω δίπλα μου, και να είμαι υγιής προφανώς, και γενικότερα να πάνε όλα καλά, να τελειώσει και η πανδημία όσο γίνεται πιο γρήγορα, και να μπορέσουμε να επανέλθουμε στον κανονικό ρυθμό με τη ζωή μας, όπως ήταν και πριν. Να υποθέσω ότι θέλεις τα μαθήματα να γίνονται διαζώσεις και να μην φτάσουμε πάλι να βλέπουμε φοιτητές μπροστά από έναν υπολογιστή. Εννοείται. Θα το ήθελα πάρα πολύ και μακάρι πραγματικά να συμβεί. Έλλη, υπάρχει μυστικό επιτυχίας? Ορίστε, συγγνώμη. Υπάρχει μυστικό επιτυχίας? Πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, τους καθηγητές μας, να ακολουθάμε τις οδηγίες τους. Και σίγουρα είναι και πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα και να διαχειριζόμαστε το άγχος μας, ώστε να είναι παραγωγικό και να μην μας καταβάλει. Παιδιά, θέλω να σας ευχηθώ καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας, και να ξέρετε ότι τα ωραία είναι μπροστά, και βεβαίως να στείλουμε και ένα μήνυμα στα παιδιά τα οποία μπορεί να μην τα κατάφεραν ή να μην πήγαν έτσι όπως ήθελαν, ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ, οι ευκαιρίες είναι πολλές, φτάνει να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τις δούμε την κατάλληλη στιγμή και βεβαίως να αδράξουμε την ευκαιρία για να προχωρήσουμε. Να είστε υγιείς, γεροί και ευτυχισμένοι. Να περάσετε όμορφα φοιτητικά χρόνια. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.